Αριστοτρίτη, 1η Ιουνίου 2021, την οποία βλέπετε ότι γυρίζουμε τα ίδια ρούχα, τα ίδια παπούτσια και τα ίδια σκουλαρίκια. Ευτυχώς τα παπούτσια φαίνονται. Ευτυχώς. Το θέμα μας σήμερα είναι το εξής. Απόρριψη από συνέντευξη εργασίας και πώς το αντιμετωπίζουμε. Γιατί είχαμε κάνει μαζί προετοιμασία για interview για εργασία. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλημέρα και πάλι. Τις Αριστοτρίτες, όπως και τις υπόλοιπες μέρες, λαμβάνουμε συμβουλές που μας ανακουφίζουν από δυσχερείς καταστάσεις και αρνητικές σκέψεις. Εδώ θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος μου γράφει απολαμβάνουμε πολύ τα vlogs και τις Αριστοτρίτες. Θα ήταν πολύ βοηθητικό να δούμε ένα βίντεο σχετικά με την αναζήτηση εργασίας, την απόρριψη μετά από συνεντεύξεις, είτε λόγω ρατσιστικού παράγοντα, δηλαδή άσχημη αντιμετώπιση, είτε λόγω της έλλειψης εξωτερικών προσόντων, εμφάνιση ή άλλων στοιχείων, προϋπηρεσία, το νεαρό της ηλικίας κτλ. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοπεποίθηση μας και να αποκτήσουμε ψυχική ενδυνάμωση μετά από τέτοιας μορφής αρνητικές συγκυρίες. Ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας. Πολύ ξεκάθαρο ερώτημα. Πάμε σε έναν interview, σε μια συνέντευξη για εργασία και μας απορρίπτουν είτε γιατί δεν έχουμε την εξωτερική εμφάνιση που θα ήθελαν, είτε γιατί δεν έχουμε την ηλικία που θα ήθελαν, είτε γιατί δεν έχουμε την προϋπηρεσία που θα ήθελαν. Πώς μπορώ να διατηρήσω το ηθικό μου ακμαίο μετά από κάτι τέτοιο? Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ του όταν πηγαίνουμε για συνέντευξη να παίρνουμε πρωτίστως και εμείς συνέντευξη από αυτό που μας παίρνει συνέντευξη. Με ποια έννοια? Ότι πρέπει να αλληλοεπιλεχθούμε. Δεν είναι μόνο αυτός που ψάχνει κάποιον για να εργοδοτήσει, που χρειάζεται να γνωρίζει ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, αν του ταιριάζει, αν ταιριάζει με τη θέση εργασίας, αλλά και αν εμείς ως πρόσωπο ταιριάζουμε με αυτή τη θέση εργασίας. Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που συναντούμε περιπτώσεις που πηγαίνουμε σε έναν χώρο εργασίας και δεν είναι αυτόν το οποίο περιμέναμε και γενικά νιώθουμε ότι ασφιχτιούμε, νιώθουμε ότι τα πρόσωπα που είναι μέσα σε αυτήν τον χώρο αλλά και ο χώρος ο ίδιος δεν μας ταιριάζει. Εγώ τουλάχιστον και για τη δική μου περίπτωση αλλά και για άλλες περιπτώσεις αυτό που λέω είναι όταν πηγαίνω σε έναν τέτοιο χώρο πρωτίστως ρωτώ τον εαυτό μου μ' αρέσει αυτός ο χώρος, νιώθω καλά εδώ μέσα, ξέρω εγώ γιατί πηγαίνεις, σε παίρνουν συνέντευξη, φαντάζομαι στα γραφεία ή στο χώρο που θα εργοδοτηθείς. Ή τουλάχιστον τα πρόσωπα που σου παίρνουν τη συνέντευξη είναι πρόσωπα με τα οποία θα συνεργαστεί στην πορεία. Οπότε, αν πιάσει παίρνοντας συνέντευξη, σου παίρνει συνέντευξη αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα, αυτός ο κύριος, αυτή η κυρία. Νιώθεις καλά, αισθάνεσαι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, η άβρα του γενικότερα είναι θετική. Μήπως στον αέρα υπάρχουν ψήγματα ειρωνίας, μήπως υπάρχει κάποια αίσθηση ότι δεν σου αρέσει ο τόνος του, ο τρόπος που σου μιλάει, ο τρόπος γενικότερα. Δηλαδή αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να σε βοηθήσουν και για το αν θα επιλεχθείς τελικά, αλλά και για το αν δεν θα επιλεχθείς τελικά. Γιατί θα μπορούσα να πω ότι ναι, ξέρεις, εγώ πήγα, αλλά δεν μου άρεσε κάτι σε εκείνον το κλίμα, οπότε δεν αισθανόμουν καλά εγώ ιδίως, εγώ ίδια. Δεν αισθανόμουν δηλαδή άνετα. Και αυτό προφανώς φάνηκε και ίσως ένας λόγος για τον οποίο έχω απορριφθεί να είναι και αυτός. Γιατί ότι φάνηκε ότι δεν αισθανόμουν άνετα σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν είναι σαν να αιτιάσει τον εαυτό σου που δεν σε έχουν πάρει στη δουλειά. Ναι. Αιτιάσε γενικά τη δουλειά καταρχήν, γιατί δεν ταιριάζουμε όλοι σε όλους τους χώρους. Άρα θα πρέπει να επιλέξουμε και να μας επιλέξουν. Ναι ρε μάνα μου, αλλά πες ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη ανάγκη τη δουλειά. Και έχει ανεργία πολύ καιρό, έχει μεγάλη ανάγκη τα ωφελήματα που θα έχει από μια εργασία. Πάει όλων ελπίδα στη συνάντηση, μπορεί να μην του αρέσει το κλίμα. Αλλά παρόλα αυτά θέλει πάση θυσία να πάρω αυτή τη δουλειά γιατί έχω ανάγκη να εργαστώ και μετά να μην του δώσουν αυτή τη δουλειά. Άμα σκέφτεται ότι δεν μου την έδωσαν επειδή δεν μου άρεσε, είναι να νιώθει φταίω εγώ που έχω δουλειά. Όχι. Καταρχήν θα δεις, θα κάνεις μια ανάλυση κόστους ωφέλους και θα πεις ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα πάω σε αυτή τη δουλειά, αν έχει αυτά τα θετικά, αυτά τα αρνητικά. Και όταν θα φύγεις από εκεί θα πεις έχει αυτά τα θετικά, έχει αυτά τα αρνητικά. Αν με πάρει, έχω αυτά τα θετικά, αν δεν με πάρουν, υπάρχουν αυτά τα αρνητικά. Για να προστατεύσεις τον εαυτό σου από την οποιαδήποτε
από το οποιοδήποτε πλήγμα στην αυτοεκτίμηση σου, θα πρέπει να κοιτάξεις αντίστοιχα με την περίπτωση ή της απόρριψης ή της πρόσληψης, τα θετικά και τα αρνητικά. Προφανώς και κάποιος που θα σε απορρίψει, για τον ίδιο θα σε απορρίψει, για την εκείνη τη δουλειά θα σε απορρίψει, για τα δικά του κριτήρια θα σε απορρίψει. Ή και για τους δικούς του λόγους. Γιατί για τους μπορεί δικούς κάποιος, του λόγους. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται αγγελίες για εργασία, γιατί έτσι είναι η νομοθεσία, είναι το νομότυπο να εξαγγελθεί μια θέση, αλλά ήδη η θέση είναι δοσμένη σε κάποιον που έχει μέσο. Και οι συνεντεύξεις γίνονται στημένες. Κατακόρον γίνεται αυτό, ιδιαίτερα σε θέσεις, σε διάφορους χώρους που χαίρουν κύρους κτλ. Και στις δημόσια υπηρεσία, για παράδειγμα, υπηρεσία, που είναι υποχρεωτικό να γίνεται προκήρυξη της θέσης, και συνήθως βλέπεις ότι τη θέση την παίρνει κάποιος ο οποίος βρίσκεται ήδη στην υπηρεσία, και όχι ένας από τους καινούριους που έχει κάνει αίτηση, είναι κάποιος ο οποίος έχει μέσον τρόπον τίνα. Να σου πω κάτι. Εγώ θα χρησιμοποιούσα την κυπριακή παροιμία που λέει ο Θεός κλείει πόρτε, τσανί καμαροπόρτε. Δηλαδή, πάμε στην συνέντευξη. Βάζουμε τα δυνατά μας για να δώσουμε την καλύτερη δυνατή εντύπωση. Παράλληλα, όπως είπες και εσύ, παρατηρούμε και το περιβάλλον. Και αν τυχόν δεν μας πάρουν στην εργασία, θα πούμε: δεν πειράζει, για το καλό μου που έγινε τούτο, εφόσον είδα και αυτά τα αρνητικά που είπες εσύ να παρατηρήσουμε, και κάτι άλλο θα έρθει στην πορεία, το οποίο θα είναι καλύτερο. Έτσι ακριβώς. Γιατί θα πρέπει να προστατεύσεις το πολύτιμο εαυτό σου από αυτά, από μια απόρριψη η οποία μπορεί να μην έχει να κάνει με εσέναν τον ίδιο, αλλά να έχει να κάνει με τη θέση την οποία σου ζητάει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το 2004 είχα κάνει αίτηση για ένα μεταπτυχιακό. Πήγα στη συνέντευξη, μάλιστα την ώρα που περίμενα για τη συνέντευξη ήταν ένας παλιός μου καθηγητής από το Αριστοτέλειο και μου λέει: τι γυρεύεις εσύ εδώ? Μου λέει: του λέω, κάνω αίτηση για μάστερ. Μου λέει: αν δεν παντρευόσουνα, τότε που σου είναι φοιτητρία σε εμάς, τώρα θα μπορεί να διδασκείς κιόλας εδώ. Δεν του είπα κάτι, πήγα στη συνέντευξη, ενώ εξηγούσα το βιογραφικό μου, ένας άλλος καθηγητής που τα βλέπω το Αριστοτέλειον είπε: αρκετά έχουμε πιστεί για τις γνώσεις σου, τις ικανότητες σου κτλ. Περνάει ο καιρός και δεν με παίρνουν συγκλονόμαστε. Εγώ πήρα τηλέφωνο και έναν καθηγητή μου, είχε μπει απ' έξω, ξέρεις, αν δεν παντρευόσουν, πόσο ρατσιστικό ή σεξιστικό σχόλιο, πώς να το πω, τέλος πάντων. Και του λέω: γιατί δεν με πήρα στη συνέντευξη? Μου λέει: ξέρω εγώ, αν μπορεί, επειδή είσαι μονογονιός με δύο παιδιά, να σκέφτηκαν ότι δεν θα μπορείς να διαβάζεις για να βγάλεις την ύλη. Του λέω: θέλετε να σας κάνω μια αναγωγή από εδώ μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ότι κάνετε διακρίσεις προς τις μονογονικές οικογένειες, που μια γυναίκα με μεγαλώνει δύο παιδιά? Τέλος πάντων, από εδώ και από εκεί έμαθα ότι έναν πρόσωπο το οποίο είχε μαζί μου βεντέτα από μόνο του. Γιατί συμβαίνουν και αυτά, να έχει βεντέτα κάποιος μαζί μας από μόνος του χωρίς να το κάνουμε κάτι. Εκείνη την περίοδο είχε πολύ στενή ερωτική σχέση με το πρόσωπο που έπαιρνε την απόφαση. Οπότε κατάλαβα ότι ο λόγος που απορρίφθηκα ήταν γιατί κάποιος θα πήγε σπίτι και θα έπαιρνε να είδαμε μια υποψήφιος σήμερα που μας άρεσε, με αυτή μην την πάρεις. Εγώ τότε σκέφτηκα, όταν έμαθα αυτήν τη διασύνδεση, εχάρηκα που δεν με πιάσα σε εκείνο το μάστερ, γιατί λέω, σκέφτου τι κόλαση θα περνούσα να έκανα 2-2,5 χρόνια εκείνο το μάστερ και να είχα να αντιμετωπίζω καθημερινά την τοξικότητα του προσώπου εκείνου που είχε βεντέτα από μόνο του μαζί μου. Και πραγματικά είπα, έκαμε μου και χάρη. Αλλά όντως, μέχρι να μάθω ότι υπήρχε αυτή η διασύνδεση, που ήταν ξεκάθαρο, γιατί είχα συμβεί διάφορα περιστατικά. Είπαμε ότι μόπινγκ συμβαίνουν και ένα στους ψυχολόγους. Έλεγε, καλά ρε παιδί μου, είμαι τόσο μπαλάδι, είμαι τόσο άχρηστης. Και όντως, η αυτοεκτίμηση σου πέφτει. Το γνωρίζω αυτό. Έχω περάσει πάρα πολλές φορές από συνεντεύξεις και σε μάστερ και σε δουλειές και ξέρω πολύ καλά αυτό που μας περιγράφει το παιδί εδώ. Και λες, ας πούμε, γιατί ρε παιδί μου, αφού ήταν καλή βαθμή μου, αφού έχω εμπειρία, αφού έχω μυαλό, αφού έχω όρεξη να δουλέψω, αφού πληρώ τα κριτήρια, γιατί με απέρριψα? Και σκέφτηκα μετά να μην κάνω τίποτα, γιατί σκέφτηκα το μου πεις εσύ, αν πήγαινα σε εκείνο το περιβάλλον, μπορεί να περιλάνω. Περισσότερο δηλαδή, με τώρα, να τρελαθώ. Έχει συμβεί και εμένα, και που με απέρριψαν επειδή ήμουν άγγιος στο Λάζαρο. Σου έτυχε και εσένα. Ναι. Δεν πειράζει, όμως να σου πω κάτι, προχωράει η ζωή.
Περνούν τα χρόνια. Αυτή η κουβέντα έγινε πριν 17 χρόνια. Περνούν τα χρόνια και μετά η ζωή αποδεικνύει ποιος είναι ικανός και ποιος είναι ανίκανος. Και όσα μέσα κι αν έχεις, με όσους κι αν έχεις κοιμηθεί για να προχωρήσεις, κάποια στιγμή φαίνεται το ποιόν του καθενός. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα βάζουμε, να τα βάφουμε μαύρα. Εμείς προχωρούμε στοχευμένοι στην πορεία μας, στο δρόμο μας, στο όραμα μας, στους σκοπούς μας. Είμαστε εμπιστοί στον εαυτό μας. Παίρνουμε τον χρόνο μας να πενθήσουμε μια τέτοια απογοήτευση. Ανακάμπτουμε όμως και ξανά προς την επιτυχία τραβούμε και, ξανά προς τη δόξα τραβάς. Η δόξα δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Τόσο πολύ σημασία έχει, περισσότερη σημασία έχει να επιτύχεις, να κάνεις αυτό που θέλεις, να εργάζεσαι με έναν τρόπο που να σε γεμίζει και να είσαι καλά. Και μπορεί από μια δουλειά που σε έχουν απορρίψει σήμερα, μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια, να καταλάβεις ότι σου κάναν και χάρη, γιατί αν πήγαινες σε εκείνη τη δουλειά, μπορεί να σου απομισούσαν όλη σου τη ζωτικότητα. Και είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια υπάρχουν πολλοί που έχουν να γράψουν πολλά για horror stories, ιστορίες τρόμου με διάφορες δουλειές. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας, αλλά και τα τελευταία χρόνια στον ελλαδικό και στον κυπριακό χώρο υπάρχουν πάρα πολλές όμορφες ιστορίες για αγρίους. Και εδώ θέλω να σου πω κάτι. Θυμάσαι, εσύ μου λες εμένα στη συνέχεια, η Ριστονίκη έχει βγάλει μια διάγνωση για μένα, ότι το βασικότερο μου πρόβλημα είναι ότι όταν βάλω κάτι στο μυαλό μου, το κάνω πάση θυσία. Και πολλές φορές κάνω και κάτι εις βάρος του εαυτού μου και, χωρίς να ακούω τις συμβολές των φίλων μου ή ανθρώπων με αγαπώ. Δεν είναι καλή ιδέα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να επιμένουμε πάση θυσία να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Προσπαθούμε, αν δούμε ότι δεν πετυχαίνει, ας το αφογκραστούμε και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ίσως από περισσότερη ταλαιπωρία. Έτσι είναι. Υπάρχουν μερικές φορές που απλά θέλουν να επιμένεις γιατί κάποια πράγματα θέλουν περισσότερη δουλειά και υπάρχουν και μερικά πράγματα που επειδή ακριβώς κλείνουν συνέχεια οι πόρτες και έχεις συνέχεια εμπόδια, ίσως να είναι προφυλακτικά, να είναι να σου δείχνει ο δρόμος δηλαδή ότι δεν πρέπει να πας από εκεί. Και αυτό μπορείς να το βρεις όταν έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου, ισορροπημένη σχέση με τον εαυτό σου και λειτουργεί η διαίσθησή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Την ερχόμενη Αριστοτρίτη θα είμαστε με άλλα ρούχα, υποσχόμαστε.